Δημοσιογράφος και διευθύνοντας σύμβουλος της Αυγής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μαζί. Και ο Άρης Πρωτοσάλτε. Γεια σου, Άρη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα μεσημέρι. Είναι μια μαύρη μέρα. Το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί στο ραδιόφωνο, ψάχναμε με τον Γιάννη εδώ να βρούμε τα νέα. Τα νέα δεν κυκλοφόρησαν σήμερα. Και παρά που το ξέραμε από χθες, εμείς τα ψάχναμε. Τα ψάχναμε. Θέλαμε είναι συνήθεια. Είναι βαριά μέρα για τη δημοσιογραφία και όχι μόνο για τη δημοσιογραφία και για τη δημοκρατία. Γιατί γίνεται πιο φτωχή και η δημοκρατία και η δημοσιογραφία, αν και εφόσον εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να το θεωρήσουμε λήξαν επειδή σήμερα δεν βγήκε η εφημερίδα. Mm-hmm. Και το λέω πρώτα ως πολίτης, μετά ως δημοσιογράφος και όσο προσπαθώ να είμαι και λίγο αριστερός μάλλον, θα δούμε. Λέω λοιπόν ότι αυτή η πραγματικότητα είναι βαριά. Mm-hmm. Και μακάρι, μια προσπάθεια που ελπίζω να την ξαναδεί και ο Πρωθυπουργός, που μέσα στη Βουλή είπε να γίνει μια προσπάθεια κάποιου πλαισίου και κάποιες αντιμετώπισης, δεν εισπράχθηκε όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξαναδεί και η κυβέρνηση και οι άλλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν και δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα μαγαζιά, να το πω έτσι, σε όλες τις προσπάθειες, η πρώτη ευθύνη είναι των ιδιοκτητών. Και εν προκειμένου, δεν το λέω απλά σαν μια εύκολη κριτική, πολύ περισσότερο τώρα που είναι προς το τέλος μια ιστορία, ασχέτως του γιατί, και προσωπική ιστορία του Ψυχάρη, εγώ θεωρώ ότι έχει τεράστιες ευθύνες. Απέναντι στο συγκρότημα, απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι σε μια προσπάθεια και μια ευελιξία που έπρεπε να επιδειχθεί. Καιρό πριν. Ιδιαίτερα όταν καταλάβαινε κάποιος. Γιατί και εγώ σε ένα μικρό μαγαζί, να το πω έτσι, είμαι. Ξέρω τι σημαίνει τα προβλήματα του τύπου για τα μικρότερα, τα μεσαία, τα μεγαλύτερα. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Να θυμίσω, ας το πούμε, ότι πριν από λίγα χρόνια είχε κλείσει η ελευθεροτυπία. Ναι, βαριά απώλεια, δεν ήτανε. Το Alter. Πάλι ευθύνες της ιδιοκτησίας δεν υπήρχαν εκεί. Ποιοι φταίγανε, οι εργαζόμενοι? Το ότι γίνανε πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι και στην ελευθεροτυπία, λέω ένα παράδειγμα, δεν το κάνανε μόνοι τους οι εργαζόμενοι αυτό. Λέω ένα παράδειγμα. Ούτε ήταν εκεί η πραγματική αιτία, κατά τη γνώμη μου. Τεράστιο συγκρότημα και εκείνο. Πολύ παλιότερα, να θυμίσω, από έναν άλλο, ας το πούμε, πολιτικό χώρο, η Απογευματινή. Ποιος έφταιγε όταν έκλεισε ένα ιστορικό φύλλο όπως η Απογευματινή? Δεν είχε μείνει με 2.000 φύλλα. Ναι. Άρα και εκεί τα θυμίζω, επειδή ήταν και πρόσφατη η διαδικασία και στην Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω όλα αυτά ξεχάστηκαν και στη συζήτηση, και αλλά πορίσματα. Και στον προβληματισμό. Πολλά πράγματα και στα πορίσματα. Μα είναι προφανές. Αν η συζήτηση δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν υπάρχει συστηματική προσπάθεια, όχι να κάνουμε δίκες ο ένας τον άλλον, για να συνοηθούμε, αλλά για να εντοπίσουμε πραγματικές αιτίες, ευθύνες. Όχι απαραίτητα μόνο πολιτικές, γιατί υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Ναι. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Αλλά και τον, το ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει. Και των ιδιοκτητών. Γιατί πολλά χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς, στο ευαίσθητο θέμα της ενημέρωσης και των μέσων ενημέρωσης, υπήρχαν φούσκες, υπήρχαν παίγνια και σε ένα βαθμό ενδεχομένως θα συνεχιστούν. Μικρότερα τώρα, γιατί η κρίση με είναι πολύ βαριά. Πάντως, με την ανοχή πολύ βαριά για όλα. Έτσι. Άρη, και έχουν ευθύνη κυβερνήσεις πρώτα απ' όλα. Μπήκαν πολύ ωραίες βάσεις για να οικοδομήσουμε συζήτηση.